Εγώ θέλω και από αυτό το βήμα να χαιρετήσω την ιστορική νίκη του λαού μας στις 25 του Γενάρη του 2015, μια ιστορική νίκη που αποτελεί δικαίωση αγώνων, ελπίδων, γενεών και γενεών και που δυστυχώς δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι δεν πρόλαβαν να δουν αυτή τη στιγμή της χαράς και να συμμεριστούν μαζί μας την αισιοδοξία την οποία αποπνεύουμε στη νέα πραγματικότητα η οποία διαμορφώνεται. Και θέλω να πω ότι στην περιοχή μου στις Κυκλάδες πραγματικά δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να εκλέγει αριστερά 3 βουλευτές από τους 4. Και βεβαίως δεν υπήρχε ούτε το 2012 ιστορικό προηγούμενο να βγάλει στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας η αριστερά βουλευτή και έλαχε σε μένα να έχω αυτήν την τιμή. Τώρα βεβαίως μαζί με τους άλλους 2 συναδέλφους από τις Κυκλάδες αναλαμβάνουμε μια τεράστια ευθύνη για το έργο το οποίο θα στηρίξουμε και θα φέρουμε σε πέρας μαζί με όλη την κοινοβουλευτική ομάδα και μαζί με όλο το λαό. Θέλω να πω ότι η νησιωτική μας Ελλάδα και οι Κυκλάδες όλα αυτά τα τελευταία μνημονιακά χρόνια, πέραν των περικοπών μισθών, συντάξεων, της φοροεπιδρομής και των άλλων οριζόντιων μέτρων που υπήρξαν από τις μνημονιακές κυβερνήσεις, υπέστησαν μεγάλη ζημιά που ισοδυναμεί ουσιαστικά με κατάργηση κατακτήσεων 40 χρόνων για την αποκέντρωση και περιφερειακή ανάπτυξη. Έκλεισαν υπηρεσίες, έκλεισαν δομές, δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, ΙΚΑ, επιθεωρήσεις εργασίας και μια σειρά άλλες υπηρεσίες. Το δημόσιο σύστημα υγείας καταραίει, η παιδεία λειτουργεί με προβληματικό τρόπο, η αυτοδιοίκηση μετατράπηκε σε δημόσια υπηρεσία διεκπεραίωσης καθηκόντων της καθημερινότητας, η ακτοπλοϊκή διασύνδεση λειτουργεί σε 2 ταχύτητες, μία χειμερινή η οποία είναι άκρος προβληματική και μία την τουριστική περίοδο που πάει σχετικά καλά. Υπέστη η εκτοπλοϊκή συγκοινωνία σοβαρές περικοπές στα δρομολόγια λόγω περικοπής των κονδυλίων για τις λεγόμενες άγονες γραμμές δημοσίου συμφέροντος. Ο τουρισμός, παρότι είναι ανωδικός, δεν μπορεί να αντισταθμίσει, ανωδικός βεβαίως όχι από Έλληνες τουρίστες αλλά από ξένους τουρίστες, δεν μπορεί να αντισταθμίσει την αποκοπή και την απομόνωση πολλών νησιών από τα κέντρα των νησιωτικών νομών και την υπηρετική χώρα. Δεν μπορεί να αντισταθμίσει την ταλαιπωρία μετακίνηση των μονίμων κατοίκων που για λόγους διευκόλυνσης και λύσης φορολογικών ή ασφαλιστικών προβλημάτων είναι υποχρεωμένοι να μετακινούνται εκτός του νησιού τους. Δεν μπορεί να αντισταθμίσει την έλλειψη γιατρών ειδικοτήτων. Δεν μπορεί να αντισταθμίσει την ανεργία σε μεγάλα πληθυσμιακά νησιά όπως είναι η Σύρος, όπου το ναυπηγείο νεωρίου φυτοζωή, οι επαγγελματίες κλείνουν ή δίνουν αγώνα επιβίωσης, οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορούν να ζήσουν με τους μισθούς πείνας. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, η κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας οφείλει ανάμεσα στον τιτάνιο έργο της να εντάξει και τη λύση των προβλημάτων της νησιωτικότητας που αποτελεί επιταγή των ευρωπαϊκών συνθήκων και του ελληνικού συντάγματος. Η κυβέρνησή μας οφείλει να επεξεργαστεί μαζί με την νησιωτική τοπική αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες μέτρα υλοποίησης της νησιωτικής ιδιαιτερότητας πέραν των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στο Αιγαίο και της διατήρησης των χαμηλών συντελεστών στον τουρισμό. Και αυτά είναι αδιαπραγμάτευτα εάν θέλουμε η νησιωτική Ελλάδα να έχει βιώσιμη προοπτική ανάπτυξης σε όλους τους τομείς, με κυρίαρχο φυσικά ένα βιώσιμο ποιοτικό τουρισμό. Ανάμεσα στα κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη της νησιωτικής Ελλάδας, 2 είναι τα πιο κρίσιμα, χωρίς να υποβαθμίζουμε
τα υπόλοιπα. Πρώτον, το ακτοπλοϊκό. Ήδη οι παρενέργειές του έγιναν φανερές αμέσως μετά την ανάληψη ευθύνης από τη νέα ηγεσία στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, λήξη της σύμβασης της μια ενδοκυκλαδικής γραμμής, βλάβη του πλοίου Μυτιλίνη που εκτελεί δρομολόγια προς Σάμο και Βόρειο Αιγαίο, επίσκεψη εργασίας στο Παναγία Τίνου πρώην Άγιος Γεώργιος που τώρα κάνει τη γραμμή Κύθηρα Αντικύθηρα λόγω μη καταβολής δεδουλευμένων. Τα φαινόμενα αυτά είναι αποτελέσματα ενός πλέον αποτυχημένου και χρεοκοπημένου ακτοπλοϊκού μοντέλου που βασίζεται αποκλειστικά στις ιδιωτικές εταιρείες και που έχει τα ακριβότερα εισιτήρια από όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς η αντιμετώπιση ακτοπλοϊκής διασύνδεσης δεν μπορεί να λυθεί ριζικά σε άμεσο χρόνο πέραν από μικροβελτιώσεις, παρά μόνο με το σχεδιασμό και τη σύσταση του δημόσιου κοινωνικού φορέα εκτοπλοείας που θα απαιτήσει τουλάχιστον κάποιους μήνες στο να υλοποιηθεί. Ένας φορέας που θα, πρώτον θα σχεδιάσει το ελάχιστο δημόσιο δίκτυο ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και δεύτερον θα δημιουργήσει το πλαίσιο παροχής του συγκοινωνιακού έργου είτε από πλοία του ίδιου του φορέα είτε με εκμίσθωση πλοίων από ιδιωτικές ακτοπλοϊκές εταιρείες. Το δεύτερο κρίσιμο ζήτημα είναι το ζήτημα της δημόσιας υγείας. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η υποστελέχωση από γιατρούς ειδικότητας ή η αποκλειστική στελέχωση με αγροτικούς γιατρούς που αλλάζουν ανά δεκαπενθήμερο. Δεν μπορεί οι διακομιδές να γίνονται με πρώην ψαροκάικα και να στοιχίζουν 3 ως 4.000 ευρώ. Ή δεν μπορεί να υπάρχουν ασθενοφόρα, να μην υπάρχουν ασθενοφόρα, ακόμα και οδηγοί του ΕΚΑΒ. Πρότασή μας που πρέπει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας άμεσα να αντιμετωπίσει είναι η στήριξη τριών νοσοκομείων στις Κυκλάδες που πρέπει να γίνει πρώτα με την αναβάθμιση του νοσοκομείου Σύρου και της Νάξου αλλά και με την ένταξη στο ΕΣΥ και το άνοιγμα του νοσοκομείου της Σαντορίνης, η στελέχωση των κέντρων υγείας και των περιφερειακών ιατρίων, μικρή ανοχή κυρία Πρόεδρε, με παροχή κινήτρων, η δημιουργία περιφερειακού ΕΚΑΒ, η λειτουργία συστήματος τηλεϊατρικής στα μικρά νησιά. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν ορισμένα άλλα ζητήματα τα οποία σταχυολογώ. Η στήριξη της ναυπηγοεπισκευής και ανάμεσά τους του ναυπηγείου του Νεωρίου. Το σταμάτημα των βιομηχανικών αιωλικών πάρκων σε 4 νησιά, Τίνο, Άνδρο, Πάρο, Νάξο, που θα καταστρέψουν το τοπίο και τον τουρισμό και δεν θα έχουν κανένα όφελος στις τοπικές κοινωνίες. Η σύνταξη ειδικών χωροταξικών για κάθε νησί. Η άμεση προώθηση και κατασκευή των κτηριακών εγκαταστάσεων στο νέο αεροδρόμιο της Πάρου. Η διαβάθμιση και στήριξη της σχολής μαρμαρογλυπτικής στην Τίνο. Η επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος λαϊκής διοίκησης στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας της Τίνου. Η στήριξη αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων. Η στήριξη του κλάδου της παράκτειας αλίας με εξαίρεση των αλιών από την υποχρεωτική εγκατάσταση ηλεκτρονικών και δορυφορικών συστημάτων, όπως προβλέπει και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός, και η δημιουργία περιοχών προστασίας των αλιευτικών αποθεμάτων. Η διεύρυνση της αρμοδιοτήτων των γραφείων εξυπηρέτησης φορολογουμένων και η στελέχωσή τους, η δημιουργία γραφείων ΟΑΕ, επιθεωρήσεων εργασίας κλπ. Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε πλήρη συνείδηση των δυσκολιών αλλά και των ευθυνών που αναλαμβάνουμε. Ο αγώνας μας θα είναι τιτάνιος, αλλά στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Και θα τα καταφέρουμε γιατί μαζί μας μιλάει και η ψυχή του λαού μας. Και η πρώτη απάντηση θα έλθει την Τετάρτη στις πλατείες και στους δρόμους της Ελλάδας. Ευχαριστώ.